τέτοια. Έχουμε... είναι σε μια τίτλος που πάντα τον ήθελα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα με την οποία έχω αγαπήσει. Συγκροτή της Ευρώπης. Μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι ότι η χαρά που έχω καταφέρει να πάρω αυτό το τίτλο, με ένα τόσο μεγάλο τίτλο. Έχω δει την οικογένειά μου και τους παίκτες μου που με υποστηρίζουν και έχεις τη γυναίκα σου, έχεις τα δύο παιδάκια σου. Είδαμε και τον ένα στην απονομή. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο κόσμος, η Μακάμπη, ό,τι και να γίνει, βρέξει τον ίσο φωνάζει το όνομά σου. Είναι αυτή η απόλυτη ευτυχία. Και αν ναι, πόσο μπορεί να διαρκέσει, είναι στιγμές ή και ώρες? Είναι... καθόλου. Είναι ένα τρομερό συνέστημα. Είναι... δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μου λείπει κάτι. Έχω μια ομάδα... έχω συμπαίκτες, τους οποίους αγαπώ, όπως είπα, σαν αδέρφια. Έχω την οικογένειά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την οικογένειά μου έξω από το γήπεδο. Όλα είναι τέλεια. Γι' αυτό ο τίτλος απλά έχει φτάσει το επίπεδο. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν σας περίμενε κανείς. Υπό την έννοια ότι όταν ξεκίνησε η σεζόν, δεν βάζαμε τη Μακάμπη ως διεκδικητές. Έτσι θα το παραδεχτούμε. Πότε άρχισε να μπαίνει, να φωλιάσει στο μυαλό σας? Εντάξει, ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα. Ένα από τους στόχους μας είναι να παίζουμε κάτι παιχνίδι δυναμικά, να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Και να φτάσουμε πιο ψηλά γίνεται. Μετά από ένα σημείο, ο στόχος μας ήταν κάθε γύρο να κάνουμε κάτι καλύτερο. Φτάνοντας στο Final Four, το μόνο που μπορείς να σκέφτεσαι είναι να φτάσεις μέχρι τα τέλη. Αυτή η επιτυχία θα σε κάνει να έχεις ακόμα καλύτερη ψυχολογία, να αλλάξεις το επίπεδο σου ακόμα περισσότερο, να γίνεις ένας άλλος παίκτης, γιατί το έχουμε δει με αρκετούς. Βέβαια, θα προσπαθήσω να γίνω ακόμα καλύτερο. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά ακόμα. Έχοντας τώρα αυτήν την αυτοποίθηση σαν πρωταθλήτρια Ευρώπη, πιστεύω ότι μπορούμε να φύγουμε ακόμα καλύτερα. Τελευταία ερώτηση: όταν γυρίσεις στο ξενοδοχείο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις, με ποιον θα μιλήσεις? Κάτσε με την οικογένειά μου.